κορίτσι μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σας, τι κάνετε? Είδες, έχουμε και άλλα ωραία κορίτσια εδώ όμως, ε. Πανέμορφα κορίτσια και αγόρια κορίτσια. Και ωραία αγόρια. Τραγούδια. Και παρουσιαστής, καλώς είναι. Παρουσιαστής, εντάξει. Μια χαρά. Βλέπετε. Το Βαγγέλης είναι. Και τραγουδιστής ωραίος. Και η μπάντα. Όλα ωραία. Έχουμε πει όλα. Τι γίνεται, ρε, εσύ, πήγες και χόρευες προχτές. Προχτές. Παρά προχτές, πριν από 10 μέρες. Ναι, χόρεψα λίγο. Χόρεψε, ωραία, σε άρεσες. Έκαναμε ωραίο περπάτημα. Σηκωθήκαμε ψηλά. Κάτω στο πάτωμα, ωραία. Ωραίος χορός. Ωραίος χορός. Ωραία. Μετά που είδες το βίντεο, πώς σου φάνηκε? Φάνηκα αγχωμένη πολύ. Σ' άρεσε. Για πες. Ναι, εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, είχες παραπάνω κίνηση από ότι ένας άνθρωπος που το κάνει 4-5 μέρες. Ή έκλεψες ή έκανες παραπάνω. Τόσο. Μακάρι. Ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν προλαβαίναμε. Ήθελα να κάνω παραπάνω. Αλλά εντάξει, καλό ήταν για μένα που δεν χορεύω καθόλου. Μια χαρά ήταν. Δεν χορεύεις καθόλου. Το ξέρεις. Κάτι ντρέπεσαι. Δηλαδή, τι, τέτοιο κορίτσι και το κουνάει, δηλαδή. Πού και πού. Πού και πού. Στις καλές περιπτώσεις. Δεν γλαμπίζεις. Δεν γλαμπίζω καθόλου. Δεν γλαμπίζεις καθόλου, ε. Βαριέμαι. Στο Λιάγκα δεν άρεσες. Τι, γιατί? Είπε, λέει, ότι δεν το έχεις. Είσαι κούκλα, λέει, αλλά δεν το έχεις το. Με το χορό. Ναι. Μας τα πάνε κι άλλοι αυτά. Το ξέρω και μόνοι μου. Δεν το έχω, το ξέρω. Δεν πειράζει, ο Κωνστάλλας όμως είπε ότι τα πόδια σου αποπλανούν, κορίτσι μου. Είναι πανέξυπνα τα πόδια. Γι' αυτό μου. Σήμερα τα άκρυψες. Αντί να μας πάρει το κεφάλι σου, να κοιτάζω πόδια. Να λίγο ακόμα. Λίγο. Σήμερα δείχνω πλάτη. Αποπλανούν τα πόδια σου. Πώς το κατάλαβες αποπλανούν τα πόδια? Εσύ έχεις αισθανθεί ότι ένας άνθρωπος πέρα από το πρόσωπό του, την ομιλία του, αποπλανεί κάποιον με την κίνησή του? Κοίταξε, σε μένα το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι το μυαλό μου. Το μυαλό σου. Φυσικά. Το ξέρω. Κάνει και μπάμ από μακριά. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Άλλωστε και το χρώμα. Ακούω γέλια. Καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Όχι, το μυαλό σου είναι σπιθυροβόλο. Α, ναι. Ναι. Γάτα είσαι. Αλλιώς θα έχεις κάνει 5 εκπομπές. Πώς έχεις κάνει, ρε. Πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, περνάνε τα χρόνια και έχω κάνει αρκετά πράγματα και νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Και τώρα που είναι όλα τόσο δύσκολα. Ναι. Νιώθω ευλογημένη. Φέτος το έχεις, βλέπω, ροδάνι το έχεις πάρει με το θέμα και τον άλλον. Δεν κόβεσαι. Και είσαι και σκληρούλα ώρες-ώρες και πικρούλα ώρες-ώρες. Και τους κάνω κι εγώ λίγο μπάχαλο μερικές φορές, όχι μόνο αυτή. Το κάνεις. Ναι, ναι, το βλέπω. Ναι. Στο οργανώνει ο Περίς, το κάνεις μόνη σου. Τι να οργανώσει ο Βαγγέλης? Δηλαδή, όταν σε βλέπω και. Όχι, όχι. Μα και σε αυτόν τα χώνω, δεν. Το χώνεις, καλά, την πρώτη μέρα φοβόμουν πάρα πολύ, του έτρεμα. Λέω, Παναγία μου, τώρα που πήγα και έμπλεξα, τι το ήθελα, τι θα μου κάνουν, τι καταλαβαίνεις. Αλλά μετά με χαλαρώσανε και πέρα από την πλάκα, πίσω από τις κάμερες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί και γλυκούλιδες, θα τους έλεγα. Το ξέρω, αλλά θέλω να μου πεις ποιος από τους δύο είναι ο εραστής σου και ποιος ο αδερφός ή ο πατέρας σου. Τώρα εσύ θες να βάλεις σύντρικα, ε. Τι σύντρικα, μωρέ, σιγά τα δέντρα. Λοιπόν, ωραία. Να πω ότι ο αδερφούλης μου μήπως είναι ο Θέμος. Είναι ο Θέμος ο αδερφούλης μου. Και ο εραστής μου είναι ο Βαγγέλης, γιατί κατά βάθος είναι παντρεμένος με την Έλενα, την παπά Βασιλή. Οπότε να γίνει λίγο ίντρικα. Είναι παντρεμένος, ναι. Εγώ, πέρα από τη χαρά, ναι, για να κάνουμε ναι, και λίγο πλάκα, είναι και με την Έλενα. Το πρωί κάνουμε μαζί ραντεβού. Αλλιώς θα σε έπαιρνε ένα, κατάλαβες, πήρε την Έλενα. Ναι. Ναι. Καλά, εγώ δεν θα ξύπναγα τόσο πρωί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί φαίνεσαι στη στεμπέλα. Κοίταξε, να το συζητήσουμε τώρα. Slow motion. Δηλαδή, θες να έχεις το χρόνο σου, με αυτή την έννοια το λέω. Θέλω να έχω το χρόνο μου, αλλά παράλληλα. Θέλω όλα να γίνονται και πολύ γρήγορα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Θέλω να δηλαδή το πρωί θέλω να ξυπνήσω μία ώρα πιο πριν για να κουζουρέψω λιγάκι, ξέρεις, να πάρω λίγο το χρόνο μου. Αλλά όταν πάω στη δουλειά δεν θέλω να καθόμαστε, θέλω να δουλεύω συνέχεια. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία τώρα με την ταινία? Το έχεις? Έχεις δει καθόλου κανένα βίντεο, έχεις δει ένα κομμάτι? Τίποτα, τίποτα. Θέλω την άλλη εβδομάδα να πάω λίγο να δω κάποια πλάνα. Έχω τεράστια αγωνία και γι' αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να βγήκε. Αλλά από τη στιγμή που ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έλεγε: ωραία, το έχουμε, πάμε παρακάτω, θα το είχαμε, ξέρω εγώ. Πέρα από το ότι είναι πολύ καλός σκηνοθέτης, ο Παναγιωτόπουλος έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που δεν είναι εύκολος σκηνοθέτης στην Ελλάδα. Αγαπάει τις ωραίες γυναίκες. Τις αγαπάει, ναι, και δίνει ευκαιρία και τις πιστεύει και δεν φοβάται να εμπιστευτεί κορίτσια και ανθρώπους γενικότερα που δεν είναι ηθοποιοί. Γιατί και εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Δεν μου λες, παιδί μου. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα. Παρακαλώ. Διαβάζω μερικούς θεωρητικούς των πραγμάτων σου. Διάβασα επίσης και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Mm-hmm. Διάβασα. Άκουσα ότι είπε ο άνθρωπος, το διάβασα. Ότι είσαι τις γυναίκες που τις χαζεύουν. Ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Είσαι κούκλα, δηλαδή. Ο άνθρωπος είπε πάρα πολλά. Αλλά δεν κάνεις σεξι.
Νομίζω ότι είπες δεν κάνει σεξ. Και λέω δεν κάνω σεξ. Όχι, σεξ φαντάζομαι το. Ξέρω εγώ. Το συζητήσουμε εδώ, τον αλήθεια δεν νομίζω. Άμα το πες δεν κάνει σεξ, να φύγω να κάτσεις μόνη σου. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν. Ναι. Ότι σε ένα μικρή του αδερφή σε βλέπω. Να, γλυκούλης κι αυτός. Πέρα την πλάκα τώρα. Έχεις κόμπλα να φανεί σεξι. Φοβάσαι. Τώρα αυτό το λες ψέματα ότι τα τάχα μου τα λένε αυτοί. Εσύ το λες από μόνο σου γιατί έχουμε προηγούμενες ναι, φοβάσαι, συζητήσεις. Φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Σοβαρά. Όχι, σοβαρά. Δεν φοβάμαι. Πιστεύεις ότι είναι ενάντια στο να κάνεις μια καριέρα στην τηλεόραση, να κάνεις κάτι άλλο που να είναι σοβαρό ή οτιδήποτε άλλο, αν κάνεις σεξ πέρα από το ότι είσαι beauty. Όχι, αλλά. And the beast. Τελείως ειλικρινά. Απλώς μέχρι στιγμής δεν ξέρω, ήμουν πολύ μικρή για να καταλάβω ότι μπορεί να έχω και μια πιο σεξι πλευρά. Δεν μου βγαίνει καθόλου. Δηλαδή, καθόλου όμως. Και μπορεί να ζοριζόμουν μερικές φορές να χρειαζόταν για κάποια φωτογράφηση. Δεν μου έβγαινε, δεν νιώθω άνετα. Ακόμη και τώρα μερικές φορές ντρέπομαι. Δεν το έχω πολύ. Αλλά είμαι σε καλό δρόμο, δεν μπορείς να πεις. Όχι, καλά βλέπω. Μια χαρά το πας. Έχεις χαλαρώσει πολύ. Ναι. Τώρα λύθηκες λίγο. Λιγάκι κάθομαι και στην καρέκλα λίγο πιο άνετα πια. Να. Έδειξες και γάμπα. Έδειξα λίγο γάμπα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα, by the way. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Σε δικό σου ή το δανείστηκες. Το δανείστηκα. Η λιμουζίνα, τι ρόλο παίζει στη λιμουζίνα. Λοιπόν, στη λιμουζίνα είμαι. Έχεις με δύο γκόμενους, έμαθα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Με δύο. Τώρα κι εσύ. Δεν τα έχω. Φλερτάρω λιγάκι και προσπαθώ να διαλέξω. Γιατί υποδίωμαι μια Γαλλίδα η οποία έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία από μένα. Δηλαδή, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της. Πιστεύει ότι ό,τι θέλει και όποιον θέλει μπορεί να τον έχει. Είναι λιγάκι αυθάδης. Έχει αρκετό θράσος. Της αρέσει να προκαλεί. Οπότε λοιπόν. Δεν είναι η Κολέτη, όπως τη λένε, είναι η Ξεκολέτη δηλαδή. Είναι όχι, δεν είναι. Αλλά πάντα έχει φινέτσα. Α. Είναι πολύ φινετσάτη. Ναι, πολύ ναι. Φινετσάτη. Ναι. Και της αρέσει η κουλτούρα και την εμπνέουν όσοι ασχολούνται με την κουλτούρα. Τέλος πάντων και είναι στη Γαλλία και έχει έναν φίλο το Γερμανό, ο οποίος έχει έναν φίλο Έλληνα. Ναι. Ο Γερμανός είναι ο Άντριαν Φρίλινγκ, ο Έλληνας είναι ο Νίκος Κουρής. Και αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι από την Γαλλία στην Ελλάδα για να επιλέξει ποιον θέλει να παντρευτεί. Ναι. Γιατί το κορίτσι έχει αγνά αισθήματα, θέλει να παντρευτεί. Να παντρευτεί. Σαν και εσένα. Σαν και εμένα. Όχι σαν και εμένα. Πού δεν σου μοιάζει δηλαδή. Ότι έχει εμπιστοσύνη, είπε στον εαυτό της. Εσύ δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Έχω, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Αν αμφέβαλες κάτι για τον εαυτό σου, γιατί πράγμα αμφέβαλες ότι είχες. Δεν πατούσα κυρίως. Γενικά πολύ καλά στα πόδια μου. Και επαγγελματικά, που αυτό είναι και λίγο. Okay, δεδομένο φαντάζομαι. Όταν ξεκινάς, δεν μπορείς να ξεκινάς με απίστευτη αυτοπεποίθηση. Αλλά γενικότερα, επειδή ήμουν πιο συναισθαλμένο κορίτσι. Και πιο ντροπαλό, πάντοτε ξέρεις, ήμουν πολύ διστακτική σε ό,τι και να έκανα. Μάλιστα. Από πότε άρχισε να αποκτάς λίγο εμπιστοσύνη έτσι. Μην φανταστείς τώρα ότι φουλ εμπιστοσύνη. Όχι, αλλά να πεις εντάξει, λιγάκι, είμαστε αυτό που είμαστε. Λιγάκι, νομίζω, εδώ και 2-3 χρόνια. Πρέπει να πηγαίνουν άσχημα τα διάφορα περιοδικά και διάφορες εκπομπές, γιατί σε βγάζουν συνέχεια μια τα φτιάχνεις και μια χωρίζεις με τον Χρήστο. Δηλαδή, γιατί. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι έτσι. Το ξέρω, το ακούω και για μένα, δεν έχω πρόβλημα. Ούτε εγώ εσύ απέκτησες κανένα πρόβλημα, όταν ποτέ. Χωρίζει, χώρισε, άφτωσε. Ποτέ. Και να σου πω και κάτι, από την αρχή που ξεκίνησα να δουλεύω, που από την αρχή άρχισα να ακούγονται διάφορα πράγματα που ήταν και ψέματα, δεν με είχε επηρεάσει ποτέ, δεν ξέρω πώς. Ενώ είμαι ευαίσθητη, ποτέ δεν με είχε στεναχωρήσει κανένα δημοσίευμα. Ναι, αλλά μην μου λες ψέματα ή ένα πράγμα. Παρακαλώ. Είσαι γυναίκα. Έτσι νομίζω. Πόσες φορές, ασχέτως αν δεν έγινε. Έχεις πει στο Χολίδι όταν ευριάζεις, όταν τσακώνεσαι, χωρίζουμε. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοια γυναίκα. Εγώ είμαι αυτή η γυναίκα που όταν πει χωρίζω, το κάνει. Και καμία έτσι για πλάκα δεν την έχεις πει. Ποτέ. Για πλάκα, δηλαδή έτσι για την δεν κόντρα. Είναι, δηλαδή, άμα είναι να λέμε τέτοιες πλάκες, τι να το κάνουμε. Για την κόντρα. Αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο, θέλω να σε ξαναδώ. Άντε, γεια. Καταρχήν δεν φωνάζω. Αν αρχίσει κάποιος να μου φωνάζει, τότε είναι που φεύγω εγώ από τις. Ναι. Τότε θα το πω, αλλά θα το εννοώ. Αυτό ο γάιδαρο τι κάνει λοιπόν όταν τσακώνεσαι. Τι σε κάνει, τι σε αναγκάζεται. Πες μια γαϊδουριά που κάνει, κατάλαβες. Καλά, εμείς οι γυναίκες πολλές φορές τσακωνόμαστε και μόνες μας νομίζω. Οπότε δεν. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, το έχουμε αυτό. Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ τι. Πες μωρέ ένα, πες. Που μπορεί να με τσαντήσει. Εμένα έρθει η γυναίκα μου εδώ και με έκανε ριζίλι. Τι. Πες κάτι γι' αυτό. Δεν είμαι η γυναίκα του. Μεράκι με πείτε. Ονονόστε. Πες μια γαϊδουριά τώρα, παιδάκι μου. Γαϊδουριά τώρα, άντε, ας πούμε, ναι. Είναι ο τέλειος άντρας, δεν κάνει ποτέ λάθος. Είναι πάντα εκεί. Πώς θα κάνει αυτό, δηλαδή. Θα βγάλω τα μαλλιά μου. Ωραία, οι άντρες φταίτε και τσατιζόμαστε όταν δεν μας καταλαβαίνετε. Όταν δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην είμαστε καλά,
όταν δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουμε τα νευράκια μας, όταν δεν μας καταλαβαίνετε γιατί είμαστε κι εμείς περίεργες. Γενικότερα, μερικές φορές δεν μας καταλαβαίνετε. Αδίκως, γιατί εμείς είμαστε ανοιχτά βιβλία είμαστε. Ενώ εσείς. Εμείς όλα τα καταλαβαίνουμε. Ενώ εσύ, η δούκισσα νομικού, ναι, πάντα καταλαβαίνει τον άντρα. Α, εννοείται. Το καλύτερο κορίτσι. Εννοείται το καλύτερο κορίτσι. Πάμε σε διαφημίσεις για να μην πάθω τίποτα τώρα νευρικό και ξαναγυρίζουμε.